Εντός των τυχών του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας, η λέξη αντιπολίτευση αποτελεί άγνωστη έννοια. Η Άγγελα Μέρκελ είναι αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος στο CDU και οι εσωκομματικές εκλογές έχουν μόνο τυπικό χαρακτήρα. Εδώ και περίπου μία δεκαετία, μοναδικό ζητούμενο είναι το ποσοστό της επανεκλογής της. Το 2012, στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος, η Άγγελα Μέρκελ είχε επανεκλεγεί με το σαρωτικό 97,94%. Από το 2000, όταν ανέλαβε τα ηνία του CDU, τα ποσοστά της σημειώνουν διαρκώς νέα ρεκόρ. Και αν στο εσωτερικό του κόμματος κανείς δεν διαθέτει το ειδικό βάρος για να αμφισβητήσει τη Μέρκελ, το ίδιο φαίνεται ότι ισχύει γενικότερα στη γερμανική πολιτική σκηνή. Κατά τη διάρκεια της τρίτης θητείας της στην καγκελαρία, τα ποσοστά δημοφιλίας της βρίσκονται στο ζενίθ. Οι θετικές γνώμες αγγίζουν το 67%, ενώ το 56% των Γερμανών πολιτών στηρίζουν την προοπτική ανανέωσης της θητείας της. Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στη συνταγή Μέρκελ για την οικονομία. Στην Ευρώπη της κρίσης, η Γερμανία προβάλλει ως νησίδα σταθερότητας και η σιδηρά καγκελάριος έχει καταφέρει να επιβάλλει τη δική της ατζέντα απέναντι στους Ευρωπαίους ομολόγους της. Η κόρη του Λουθυρανού Πάστορα, που μεγάλωσε στην Ανατολική Γερμανία, ανήλθε αθόρυβα στην κορυφή της γερμανικής πολιτικής σκηνής. Στα 60 της χρόνια πλέον, επιχειρεί να χαλαρώσει το σκληρό προφίλ που της αποδίδουν. Στη διεθνή σκηνή, ωστόσο, το όνομα Μέρκελ παραμένει συνώνυμο της αποφασιστικότητας. Αν και συχνά είναι η μοναδική γυναίκα ανάμεσα στους ηγέτες των ισχυρών χωρών του πλανήτη, δεν διστάζει να εκφράζει τις απόψεις της και να ασκήσει σκληρή κριτική στους ομολόγους της. Ο πιο πρόσφατος τρίαμβος της σιδηράς καγκελαρίου σημειώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2013, όταν η Γερμανική Βουλή ενέκρινε πανηγυρικά την ανανέωση της θητείας της για τρίτη φορά. Είχε προηγηθεί η σαρωτική νίκη των Χριστιανοδημοκρατών στις βουλευτικές εκλογές και μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων με τους σοσιαλδημοκράτες που έφεραν την Άγγελα Μέρκελ στην ηγεσία του μεγάλου συνασπισμού.